Πάμε να δούμε τους υδροχώους και τους υβροχώους. Εδώ πέρα ο ήλιος μπαίνει σε ένα πολύ έτσι ζωντανό κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει με την επικοινωνία, έχει να κάνει με μετακινήσεις, έχει να κάνει με επαφές με τους άλλους, έχει να κάνει με το να διαφημίσετε τη δουλειά σας, να την προωθήσετε, έχει πιο γρήγορους ρυθμούς, μεγαλύτερη έμφαση και στις επαγγελματικές ασχολίες και σε θέματα που αφορούν τους σπουδές. Μπορεί να είναι και καινές προτάσεις, μπορεί να είναι το ότι εσείς αποφασίζετε με κάποιο τρόπο κάτι να κάνετε για να ενισχύσετε, να τονώσετε τα θέματα της δουλειάς σας. Ακόμα και το να μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε, ας πούμε, ένα κανάλι στο YouTube. Και αυτό είναι ένα πράγμα που έχει να κάνει με τον τρίτο οίκο που τώρα θα φωτίζει περισσότερο ο ήλιος. Ό,τι έχει σχέση με επικοινωνία γενικότερα και επικοινωνία που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό που κάνουμε επαγγελματικά ή σε ό,τι αφορά τα ταλέντα που έχουμε, το πώς θα τα εκμεταλλευτούμε ή σε ό,τι αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με τις σπουδές. Και είναι και μια περίοδος επίσης που μπορεί να έχει ταξίδια είτε για λόγους αναψυχής είτε για να συνδυάσετε και δουλειά μαζί.